Στην καρδιά της άνοιξης, η βόλτα που σκέφτηκα να κάνω μπορεί να σου φανεί απίθανη. Πού? Σε μια πόλη αντιστάρ, και αυτό είναι ακριβώς που την κάνει ελκυστική. Προσωπικά δεν το μετάνιωσα και γι' αυτό την προτείνω. Έχουμε και λέμε. Από την Ομόνοια σε περίπου 20 χιλιόμετρα φτάνω άνετα και ξεκούραστα. Μπαίνω στη λεωφόρο Αθηνών, πιάνω την παλιά Αθηνική οδό, διασχίζοντας Χαϊδάρι Δαφνή, περνώ από τη λίμνη Κουμουνδούρου και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Βέβαια, υπάρχει και η εναλλακτική της Αττικής οδού. Στην απόδρασή μου, πεδίο δράσης και εξερεύνησης είναι η Ελευσίνα. Η απόσταση καλύπτεται γρήγορα, κυρίως όμως οικονομικά και οικολογικά, χάρη στο φυσικό αέριο που κινείται το αυτοκίνητο με το οποίο ήρθα έως εδώ. Η άνοιξη είναι η κατάλληλη εποχή για μια βόλτα στην Ελευσίνα για δύο λόγους. Καταρχήν, διότι η λέξη Ελευσής με την ετυμολογία της και το μύθο της δηλώνει την έλευση σημαίνοντος γεγονότος, δηλαδή την έλευση της περιπλανόμενης γης μητέρας για να φέρει το φως την άνοιξη. Από την άλλη, παραδοσιακά καταγράφει το καλοκαίρι υψηλές θερμοκρασίες. Φτάνω νωρίς. Στο παραθαλάσσιο μέτωπό της, με θέα τις κορυφογραμμές των βουνών της Αλαμίνας, τον ορίζοντα σημαδεύουν δάση από γερανούς φορτοεκφόρτωσης, τα φουγάρα της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν και των δηληστηρίων στο βάθος. Ένα πέρασμα στο μικρό ψαρολίμανο με την παλιά ψαροταβέρνα επιβάλλεται και, εννοείται, μπαίνει στα υπόψη. Αν δεν ξυπνήσεις πρωί, φρέσκο ψάρι δεν τρως. Γλώσσες. Αυτά εδώ τι είναι? Αλλά το κατάλαβα, μπακαλιάρι. Επόμενες στάσεις στις δύο άλλες μαρίνες που δεν είναι μεγαλύτερα σκάφη. Η κίνηση είναι χαλαρή. Κάνω ένα γρήγορο πάνω κάτω στον παραλιακό δρόμο. Ακολουθώ νοτιοδυτική πορεία. Αφήνω το αυτοκίνητο και με τα πόδια φτάνω στο σημείο που καταλήγει η σημαντικότερη οδός της αρχαίας Αθήνας. Στο τέρμα της Ιεράς Οδού. Από τον πεζόδρομο με τα πιπερόδεντρα και τις λεύκες εισέρχομαι στον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Εδώ κατέληγε η πομπή από την Αθήνα ανάμεσα από συστοιχίες αγαλμάτων για τα περίφημα Ελευσίνια μυστήρια, τις σημαντικότερες τελετές του τότε γνωστού κόσμου. Μυστήρια συνδεδεμένα με τη σωτηρία της ψυχής, τη νίκη απέναντι στο θάνατο, την αναγέννηση της φύσης. Απέναντι από το πλουτόνιο και την πηγάδα, που κατά τη μυθολογία ήταν είσοδος για τον κάτω κόσμο, προεξέχει στη λιθόστρωτη οδό ένας μεγάλος βράχος. Εικάζεται ότι είναι η περίφημη Αγέλαστος Πέτρα. Εδώ λέγεται ότι κάθισε η θεά Δήμητρα και μυρολόγησε την κόρη της την Περσεφόνη, την οποία είχε αρπάξει ο Πλούτονας και την πήγε στο υποχθόνιο βασίλειό του. Η ιερή πολιτεία σχεδόν ισοπεδώθηκε από τους γότους του Αλάριου. Ανεβαίνω το λόφο εντός του αρχαιολογικού χώρου. Σε ένα μικρό αλλά άνετο πλάτωμα, η Παναγία μεσοσπορίτησα. Η θέα από εδώ είναι εντυπωσιακή. Ολοκληρώνω το ταξίδι στην αρχαιότητα με επίσκεψη στο Μουσείο του Αρχαιολογικού Χώρου με τις ανεκτήμητες αξίες ευρήματα. Αφήνω τον αρχαιολογικό χώρο των μεγάλων μυστηρίων και βαδίζω στο σύγχρονο αστικό ιστό της Γενέτειρας του σπουδαίου ποιητή Εσχύλου. Νομίζω πως έχει έρθει η στιγμή για μια ανάπαυλα σε ένα από τα όμορφα καφέ της πόλης. Σπίτια παλιά έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα και με γούστο διαμορφωμένα σύγχρονα δοχεία κοινωνικότητας. Κάθομαι ρουφώντας αρώματα, ακούγοντας μουσικές και κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό όσων είδα έως τώρα. Η Ελευσίνα δεν είναι αυτά που είδες μόνο. Άλλωστε πάντα κρατά κάτι κρυφό για εκείνους που θα την επισκεφτούν ξανά, όπως έχει πει και ο Ρωμαίος Ρήτορας, φιλόσοφος και πολιτικός ο Σενέκας. Η συνέχεια από την Ελευσίνα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα.